Γεια σας παιδιά μου αγαπημένα. Εμείς είμαστε στην Αθήνα, πάντοτε στο σπίτι. Βλέπετε εδώ, είμαστε στο γκαράζ, σε ανοιχτό χώρο. Κρατάμε απόσταση. Πάνω απ' όλα. Ναι. Και περνάμε ωραία, λέγοντας παραμύθια για εσάς παιδιά. Και βέβαια δεν τα λέμε μόνοι μας. Μας το ζήτησαν από το Δήμο Ξάνθης. Λοιπόν, και εμείς, επειδή τα λατρεύουμε τα παιδιά και κάθε καλοκαίρι είμαστε, όπως ξέρετε, εκεί. Αχ, να δούμε φέτος, θα τα καταφέρουμε. Θα δούμε. Γεροί να είμαστε, έχουμε καιρό μπροστά μας. Μικρά παιδάκια είσαστε. Λοιπόν, αγάπες μου γλυκές, πάμε για το παραμύθι μας. Ξεκινάμε. Παραμύθι τώρα ωραίο, ξεκινά. Για δύο λεπτά δεν σας σύστησα, δεν πειράζει. Είμαι ο Στέφανος, γεια σας. Και εγώ η Χριστίνα. Για τους καινούριους φίλους αυτό. Πάμε λοιπόν. Παραμύθι τώρα ωραίο, ξεκινά. Μια φορά και έναν καιρό, ας πούμε όλοι, κλείστε μάτια κι όπως σύγκλος τη γυρνά, θα σας πούμε σε ένα μέρος μαγικό. Θα σας πάμε σε ένα κόσμο μαγικό. Η άτυχη κότα και η τυχερή χωρική. Ήταν μια φορά ένας χωρικός που ζούσε με τη γυναίκα του σε ένα χωριό. Ζούσαν πολύ φτωχικά γιατί δεν μπορούσαν να βρούνε δουλειά. Από το πρωί ως το βράδυ όλο παραπονιόντουσαν. Και ο πόνος τους γινόταν τραγούδι πολλές φορές. Δουλειά, δουλειά. Αχ, να είχαμε μια δουλειά. Όλη μέρα καθισιώ. Αχ, βαρέθηκα πολύ. Να βρεις καμία δουλειά για να φάμε εμείς ψωμί. Μοναχά με τη δουλειά έρχεται η προκοπή και γεμίζει η καρδιά με ευτυχία και χαρά. Μια μέρα, εκεί που έκοβε κάτι ξύλα, άκουσε... Ο χωρικός βλέπει μια κότα να έρχεται προς το μέρος του. Κρύφτηκε να μην τον δει και την άφησε να μπει κουνιστή και λυγιστή μέσα στο σπίτι. Μόλις μπήκε, έτρεξε γρήγορα και έκλεισε την πόρτα. Να μην του φύγει. Ύστερα φώναξε τη γυναίκα του. Γυναίκα, μια κότα μπήκε μέσα στο σπίτι μας. Πρόσεξε μη μας φύγει! Εδώ είναι, κοίτα! Είπε η γυναίκα του που την είχε κιόλας πιάσει. Δώρο από το Θεό είναι, μου φαίνεται. Θα την ετοιμάσω με πατατούλες, σκορδάκι και μυρωδικά να φάμε κι εμείς μια φορά στη ζωή μας ένα ωραίο φαγητό. Όποτε ευτυχία είδε εκείνη την ημέρα. Ψήθηκε λοιπόν η κότα και μοσχομύρισε το σπίτι. Απ' τη χαρά του οι δυο χωρικοί χόρευαν γύρω από το ταψί. Ωραίο φαΐ! Πώς μας κομπολάει! Αχ, επιτέλους θα φάμε και εμείς σαν άνθρωποι! Ωραίο φαΐ! Να φάμε σήμερα τη μισή και αύριο την άλλη μισή. Έτσι θα έχουμε δυο μέρες ωραίο φαΐ, είπε η χωρική. Στρώσανε λοιπόν το καρό τους στο τραπεζομαντιλάκι, ακούμπησαν το ταψί. Στη μέση βάλανε και κάτι πύληνα πιάτα και μαχαίρια και πυρούνια εκεί πέρα και ξεκινήσανε να κόβουνε τη μια μερίδα, ας πούμε, ο καθένας για να αρχίσουνε να τρώνε. Κάνανε το σταυρό τους και ετοιμάστηκαν να βάλουν στο στόμα τους το ωραίο φαγητό όταν... Ποιος να είναι, αναρωτήθηκε η γυναίκα και έτρεξε να ανοίξει. Ανοίγει λοιπόν και τι βλέπει μπροστά του. Στο κατόφλι στεκόταν ένας άγνωστος άνδρας. Τα ρούχα του ήταν ταλαιπωρημένα, ήταν κουρελιασμένα, ο καημένος φαινότανε πάρα πολύ φτωχός και πεινασμένο. Μια βοήθεια παρακαλώ, είπε με τρεμάμενη φωνή. Έλα μέσα να κάτσεις, να ξαποστάσεις. Έχουμε και καλό φαΐ, είπε με καλοσύνη η γυναίκα.
Μα... Δεν έχω, άνθρωπε μου, χρήματα να σου δώσω, είπε ο χορηγός. Έχουμε όμως να σε φιλέψουμε ωραία και νόστιμη ψητή κότα. Τι λες, θα έρθεις μέσα να φάμε παρέα. Ψητή κότα, όχι, πολύ ευχαρίστω, αλλά να μην σας τη στερήσω. Τι λες τώρα, καθόλου δεν θα μας τη στερήσει. Αχ, με ένα στόμα το έπανε και οι δύο ήταν πολύ καλοί άνθρωποι. Χωρίς να χάσει λοιπόν καιρό, ο άγνωστος αυτός ζητιάνος μπήκε στο σπίτι και κάθισε μαζί του στο τραπέζι. Η γυναίκα έτρεξε και έφερε άλλο ένα πιάτο και τα κούμπησε πάνω στο καρότο, τραπεζομάντιλο και μαχαίρια και πιρούνια. Αφού έφαγαν πολύ καλά και ήπιαν δροσερό νεράκι, ο ξένος είπε... Υπέροχο φαγητό και καλομαγειρεμένο. Δεν έχω ξαναφάει τόσο καλά. Έχετε κι άλλες τέτοιες κότες στο κοτέτσι σας? Ούτε κοτέτσι έχουμε, αλλά ούτε και κότα άλλη έχουμε. Ναι. Πρώτη φορά στη ζωή μας φάγαμε τέτοιο φαΐ, είπε η γυναίκα. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Και εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια στον άγνωστο πώς ήρθε η κότα στο σπίτι και πώς ζούσαν μέχρι τότε οι δυο τους, πολύ στερημένα, γιατί δεν είχαν δουλειά. Α, χωρίς δουλειά πού να βρούμε τα λεφτά να αγοράσουμε κοτόπουλο και άλλα κρεατικά, είπε ο χωρικός. Σοβαρά, και καλά, απόρρισε τότε ο άγνωστος. Για πρώτη φορά θα τρώγατε τόσο ωραίο φαγητό και το μοιραστήκατε μαζί μου. Το μοιραστήκατε με έναν ζητιάνο! Και τι έγινε, είπε ο άντρας καλόκαρδα. Ο Θεός σε έστειλε για να φας και εσύ, κακομοίρη μου, λίγο φαΐ. Και εσύ φτωχός είσαι, σαν και εμάς είσαι. Να σε αφήνω με νηστικό. Α, μα τι να σας πω, με εντυπωσιάζετε. Είστε πολύ καλοί άνθρωποι, είπε ο άγνωστος. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό που κάνατε για μένα. Ποτέ, ποτέ, είπε συγκινημένος. Ύστερα... Τους ευχαρίστησε και χάθηκε μέσα στη νύχτα. Αχ, αισθάνομαι τόσο ωραία που βοηθήσαμε έναν φτωχό σαν και εμάς, είπε η γυναίκα και αμέσως πήγανε να κοιμηθούνε χαρούμενοι. Πέρασαν λίγες μέρες και ένα πρωί βλέπουν ένα σημείωμα κάτω στην πόρτα. Σχεδόν συλλαβίζοντας ο χωρικός, που δεν ήξερε και πολλά γράμματα, κατάφερε να το διαβάσει. Αύριο το μεσημέρι, παρακαλώ να έρθετε στο παλάτι. Να έρθουμε στο παλάτι. Τι λέει, στο παλάτι. Σταμάτα, γυναίκα, σταμάτα. Συνεχίζω. Θα είναι... Μεγάλη μου ευχαρίστηση να φάμε μαζί. Να φάμε μαζί στο παλάτι. Σόπα, γυναίκα. Ένας φίλος σας. Ένας φίλος σας, τι ένας φίλος σας. Φίλος σας, το υπογράφει αυτό. Ναι. Ο φίλος σας. Φίλος μας. Δεν έχουμε κανένα φίλο στο παλάτι εμείς. Γράφει τίποτα άλλο. Γράφει τίποτα άλλο, άντρα μου. Κάτι γράφει ακόμα, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω. Πω, μυστήριο. Να σου πω κάτι. Εγώ λέω να βάλουμε τα καλά μας και να πάμε. Να φάμε, θα πάμε, δεν θα πάμε. Δεν θα μας δίνουν, έτσι δεν είναι. Μα αν πάμε, πρέπει να βιαστούμε. Γιατί θα χρειαστεί να ταξιδέψουμε όλη τη νύχτα. Αλλιώς δεν θα είμαστε αύριο το μεσημέρι στην πόλη. Χωρίς να χάσουν λίγο καιρό, η γυναίκα έβαλε μια κάπα έτσι τριμμένη που είχε μέσα στην ντουλάπα. Μετά βγάλανε από τον παούλο ένα παλιό, σχεδόν κουρελιασμένο, αλλά καλύτερο από αυτό που φορούσε ο χωρικός κοστούμι. Το φόρεσε και αυτός, βάλανε και ένα φουλάρι έτσι στο λαιμό για να κάνουν τα καλά. Και ταξιδεύοντας όλη τη νύχτα, έφτασαν την άλλη μέρα στις 12 ακριβώς το μεσημέρι έξω από το παλάτι. «Τι θέλει ο κύριος και η κυρία?» ρώτησε αυστηρά ένας φρουρός που ήταν έξω και βαστούσε. Ένα κοντάρι μάλιστα. Αφού έκανε μια βαθιά υπόκληση. Ναι, 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 ναι. Τότε οι χωρικοί τι κάνανε? Δείξανε την πρόσκλησή τους. Ναι, στο φρουρό. Παίρνει λοιπόν την πρόσκληση. Ο φρουρός δεν κοιτάζει καλά. Αυτό στεκόταν στην πόρτα λίγο πιο κάτω. Και ναι.
Έκανε μια βαθιά υπόκληση και αυτός, όλοι υποκλίνονταν εκεί πέρα. Και μπρος αυτός, πίσω οι δύο χωρικοί, έφτασαν κάποια στιγμή στη μεγάλη τραπεζαρία. «Καθίστε εδώ και περιμένετε», είπε ευγενικά. Ο Φουρός έφυγε, αφήνοντάς τους μόνους και άναυδους. «Πω, μεγαλεία», είπε η χωρική. «Μας είπε να καθίσουμε», είπε ο άντρας. Και κάθισαν στο τραπέζι. Καθίσανε λοιπόν, εκεί ήταν στρωμένα όλα, κάτι χρυσά μαχαιροπύρωνα, κάτι χρυσά πιάτα, κάτι, τι να πω, ήτανε χικελούδια το τραπέζι πάνω. Πριν περάσουν 2 λεπτά, άνοιξε μια τεράστια πόρτα και ένας άντρας με μια λαμπρή στολή και ένα κοντάρι πάλι, που είχε ένα έμβλημα επάνω, παρουσιάστηκε μπροστά τους. Ήταν ο αρχιτελετάρχης. «Ή αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς έρχεται να φάει μαζί σε σαν ίγκυλε», και χτύπησε το κοντάρι του 3 φορές. «Τι περίεργα πράγματα μας συμβαίνουν», ψιθύρισε ο χωρικός τη γυναίκα του. «Σόξου γυναίκα, ανοίγει η πόρτα». Τότε άνοιξε μια πιο μεγάλη πόρτα και εμφανίστηκε ο βασιλιάς. Μόλις τον είδαν, τάχασαν. Κάτι μου θυμίζει αυτός. Μοιάζει με τον Ζητιάνο. Αλλά φοράει πλουμιστά ρούχα. Σωστά. Μοιάζει με τον Ζητιάνο, με τον Ζητιάνο που είχε έρθει στο σπίτι μας και φάγαμε το κοντόπουλο. Ναι, αυτόν. Πραγματικά ο βασιλιάς δεν ήταν άλλος από τον Ζητιάνο που είχαν φιλοξενήσει πριν λίγες μέρες στο τραπέζι τους. Έκπληκτη, άνοιξαν το στόμα τους και χωρίς να μπορούν να δώσουν λέξη. «Φίλοι μου, καλώς ορίσατε στο παλάτι μου», είπε χαμογελώντας ο βασιλιάς. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που κάνατε για μένα. Μην απορείτε, το βλέπω στα μάτια σας. Δεν ξέρατε ποιος είμαι, κι όμως με καλοδεχτήκατε στο φτωχικό σας. Για πρώτη φορά είχατε τόσο ωραίο φαγητό στο σπίτι σας και όμως το μοιραστήκατε με έναν Ζητιάνο. Το φαγητό σας ήταν τόσο καλομαγειρεμένο που θα ήθελα να το ξαναφάω». «Ευχαρίστωσα, αλλά πού να βρούμε άλλο κοτόπουλο», είπε με αφέλεια η χωρική. «Δεν καταλάβατε. Αυτό που σας είπα θέλω να πω με άλλα λόγια, ότι μου χρειάζεται μια καλή μαγείρισα και ένας καλός φίλος για να μπορώ να κουβεντιάζω μαζί του. Τι λέτε, θα μου κάνετε την τιμή να μείνετε εδώ στο παλάτι και να δουλέψετε με μένα?» «Και το ρωτάς, βασιλιά μου», είπαν με ένα στόμα όλο χαρά οι δύο χωρικοί. «Και το ρωτάς». Και χωρίς να χάσουν καιρό, γύρισαν γρήγορα στο σπίτι τους, πήραν τα πράγματά τους και ξαναγύρισαν στο παλάτι. Και από εκείνη την ημέρα έζησαν όλοι καλά στο παλάτι και κάθε τόσο τι κάνανε, καθόντουσαν όλοι μαζί στο τραπέζι για να φάνε κοτόπουλο μαγειρεμένο με 1000 δυο τρόπους. Και εδώ, καλά μου παιδιά, τελειώνει το παραμύθι μας, που θέλει να πει ότι αν κάνεις καλό, θα βρεις καλό. «Κάνε την καλή κι εσύ την πράξη, κάνε την, δώσε και σε άλλους να είναι εντάξει. Λίγο από αυτό που δεν χρειάζεσαι, κάποιος άλλος πως το θέλει δεν φαντάζεσαι. Λίγο από αυτό που δεν χρειάζεσαι, κάποιος άλλος πως το θέλει δεν φαντάζεσαι. Λίγο από αυτό που δεν χρειάζεσαι, κάποιος άλλος πως το θέλει δεν φαντάζεσαι. Τραγούδι του Στέφανου Βαρελά, τελειώσαμε πια την ενότητα τη διατροφική. Θα επανέλθουμε με μαγικά παραμύθια και με Έσοπο. Την αγάπη μας! Καλή ανάμωση!
Και εδώ τελείωσε το παραμύθι μας. Ζήσαμε όλοι τους πολύ καλά. Μα εμείς θα ζήσουμε πολύ καλύτερα με παραμύθια για σας, παιδιά.